Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και όχι η διαιτησία είναι η μόνη λύση που δέχεται και προτείνει η Ελλάδα για το θέμα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Αυτό επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η χθεσινή του δήλωση, σε απάντηση δηλώσεως του Τουρκού Τοζάλ, σημαίνει μεταστροφή της ελληνικής πολιτικής και αποδοχή διαιτησίας στο θέμα της υφαλοκρηπίδας. Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναλυτικά έχει ως εξής. Εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και όχι διαιτησία είναι η μόνη λύση που δέχεται και προτείνει η Ελλάδα για το θέμα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Και η διαφορά είναι τεράστια. Συγκεκριμένα, στην διακοίνωση για το status quo που εκδόθηκε στις 14 Ενδεκάτου 85 προς την τουρκική κυβέρνηση, η ελληνική θέση καθορίζεται ως εξής. Για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, το εθνικό δίκαιο και η σύμβαση της Γενέβης του 1958, άρθρο 1, και η νέα σύμβαση του δικαίου της θάλασσας, καθώς και οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου για την υφαλοκρηπίδα της Βόρειας Θάλασσας, προσδιορίζουν σαφώς ότι τα νησιά έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα και η οριοθέτηση είναι δυνατόν να νοηθεί μόνο επί τη βάση της αρχής της μέσης γραμμής. Και πριν την επίδοση της διακοίνωσης, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε επανειλημμένα και ενώπιον της Βουλής και σε δηλώσεις του προς τον τύπο ότι η Ελλάδα αρνείται να δεχθεί την τουρκική άποψη ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα και εμένει στο σεβασμό για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς πρακτικής. Προσφυγή συνεπώς στο Διεθνές Δικαστήριο υπό τις προϋποθέσεις αυτές έχει την έννοια της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας τόσο της υπηρετικής χώρας όσο και των νησιών βάσει του διεθνούς δικαίου. Αντίθετα, προσφυγή σε διαιτησία χωρίς την προϋπόθεση της πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου έχει την έννοια της εγκατάληψης των δικαιωμάτων που αναγνωρίζουν οι διεθνείς συμβάσεις στην Ελλάδα. Αυτής της μορφής την διαδικασία απέρριψε και απορρίπτει η κυβέρνηση, διότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Δεν είναι δικάσιμα. Συνεπώς, δεν υπάρχει μεταστροφή της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά αντίθετα, συνεπής αιμονή σε μια πολιτική σύμφωνη με τη διεθνή πρακτική, μια πολιτική που με την πάροδο του χρόνου δικαιώνεται. Στόχος και σκοπός της Τουρκίας ήταν πάντοτε και εξακολουθεί να είναι να θέσει ολόκληρη την Κύπρο υπό το νόμιμο στρατιωτικό και πολιτικό της έλεγχο, δήλωσε σήμερα στη Λευκοσία ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις δηλώσεις του ΟΖΑΛ. Ο Κύπριος εκπρόσωπος πρόσθεσε ακόμα ότι ο τουρκικός επεκτατισμός αποτελεί την ουσία και την αιτία του κυπριακού προβλήματος. Πολλά χωριά εξακολουθούν κυρίως στα βόρεια της χώρας να παραμένουν αποκλεισμένα, ενώ σε πολλά σημεία των εθνικών και επαρχιακών δρόμων υπάρχουν προβλήματα λόγω του πάγου. Παραμένουν αποκλεισμένα 25 χωριά στον ομό Αρκαδίας και 90 περίπου χωριά στην περιοχή Ιωαννίνων. Όσοι κινούνται από Λαμία προς Δομοκό και Καρπενήσι, καθώς και από Γιάννενα προς Σάρτα, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα και Τρίκαλα, πρέπει να χρησιμοποιούν αλυσίδες. Πρόβλημα παρουσιάζουν επίσης το δόστρωμα στο 71ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνολαμία στην περιοχή Καμένων Βούρλων, ενώ με αλυσίδες κινούνται και τα οχήματα στο δικό δίκτυο της περιοχής Καλαβρίτων. Οι πτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας 952 έως 956 από Αθήνα προς Καβάλα και 953 και 957 από Καβάλα προς Αθήνα, καθώς και η πτήση 804 από Αθήνα προς Γιάννενα και μια πτήση από Αθήνα προς Καστοριά, ματαιώθηκαν σήμερα λόγω της κακοκαιρίας. Τα δρομολόγια των ακτοπλοϊκών γραμμών και των υπτάμενων δελφινιών εκτελούνται από το πρωί κανονικά. Να περάσουμε τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις. Συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC που μεταδόθηκε ζωντανή στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε σήμερα ο Ανδρέι Ζαχάροφ που επέστρεψε πριν από λίγες μέρες στη Μόσχα μετά από 7χρονη εκτόπιση στην πόλη Γκόρκι. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συνέντευξη του Ζαχάροφ δόθηκε από τα στούντιο της Σοβιετικής Τηλεόρασης στη Μόσχα, πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Σοβιετικής Αντιπολίτευσης. Ο κ. Ζαχάροφ επανέλαβε την πάγια θέση του ότι πρέπει να αποσυρθούν το ταχύτερο δυνατό από το Αφγανιστάν όλες οι σοβιετικές δυνάμεις. Επίσης τόνισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι να απελευθερωθεί και ο τελευταίος πολιτικός κρατούμενος. Πάντως διαπίστωσε ότι σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τώρα γράφονται στις εφημερίδες πράγματα για τα οποία πήγαν στη φυλακή συμπατριώτες του πριν από λίγο καιρό. Ο κ. Ζαχάροφ αναφέρθηκε επίσης και στο πρόγραμμα διαστημικών εξοπλισμών του Πρόεδρου Ρέιγκαν, το οποίο αποδοκιμάζει, αν και νομίζει ότι δεν αποτελεί καθοριστικό εμπόδιο για τον αφοπλισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ομιλία του από το ραδιόφωνο έκανε ένα θετικό απολογισμό του 1986 παρά το ότι παραδέχθηκε ότι τα σκάνδαλα του Ιραν Γκέιτ προκάλεσε το σκάνδαλο αυτό απογοήτευση σε όλους τους Αμερικανούς.
Εξάλλου, ο David Armshire, που διορίστηκε χθες από τον κύριο Reagan στη θέση του συντονιστή του Λευκού Οίκου για το σκάνδαλο της πώλησης όπλων στο Ιράν και στη διοχέτευση των χρημάτων σε Νικαραγουανούς κόντρας, δήλωσε σήμερα ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα περιορισμό στα νέα του καθήκοντα. Ο κύριος Armshire, που θα έχει αρμοδιότητες υπουργού, θα είναι ειδικό σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου για μερικούς μήνες. Σαν σήμερα, πριν 7 χρόνια, η Σοβιετική Ρωσία αποφάσισε να επέμβει στρατιωτικά στο Αφγανιστάν. Σήμερα, με αφορμή αυτή την επέτειο, η εφημερίδα Ισβέστια υπερασπίστηκε τη Σοβιετική στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν με το επιχείρημα ότι τα Σοβιετικά στρατεύματα εστάλησαν σε αυτή τη χώρα μετά από αίτημα της νόμιμης κυβέρνησής του. Εντελώς αντίθετη άποψη εξέφρασαν πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ζήτησαν να αποσυρθούν αμέσως στις Σοβιετικές δυνάμεις που υπολογίζονται σε περίπου 115.000 άνδρες. Μεταξύ των χωρών που υποστήριξαν αυτή την άποψη, αξίζει να αναφέρουμε την Κίνα, τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και πολλές μουσουλμανικές χώρες. Εξάλλου, διαδηλώσεις κατά της Σοβιετικής επέμβασης στο Αφγανιστάν σημειώθηκαν σήμερα σε διάφορες πακιστανικές και ινδικές πόλεις, καθώς και στη Χάγη με πρωτοβουλία Αφγανών προσφύγων. Σε αποψινή της ανακοίνωση, η Βαγδάτη ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον 90.000 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά το διήμερο των άγριων μαχών γύρω από τον διάβλο του Σαντ Ελ Άραμπ στο νότιο τμήμα του πολεμικού μετώπου. Πιο συγκεκριμένα, οι Ιρακινοί αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν 32.344 Ιρανοί στρατιώτες, πράγμα που δεν είχε συμβεί ποτέ άλλοτε στη διάρκεια του 7χρονου πολέμου, τουλάχιστον σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ξένοι ανταποκριτές που επισκέφθηκαν σήμερα το πεδίο της μάχης επιβεβαίωσαν ότι πρόκειτο για μια πρωτοφανή σφαγή και είδαν με τα μάτια τους χιλιάδες πτώματα Ιρανών είτε να επιπλέουν στα νερά των Βάλτων είτε να καλύπτουν κυριολεκτικά τα σειρματοπλέγματα που βρίσκονται μπροστά από τις Ιρακινές γραμμές. Όσο για την Τεχεράνη, ισχυρίζεται ότι η επιχείρησή της πέτυχε τους σκοπούς της και προκάλεσε το θάνατο 3.000 Ιρακινών. Συνεχίστηκαν και σήμερα στην Κίνα οι διαδηλώσεις των φοιτητών παρά τις απαγορεύσεις των αρχών και τον καταιγισμό επικριτικών άρθρων που δημοσιεύουν από προχθές οι κινέζικες εφημερίδες. Σήμερα επίκεντρο της φοιτητικής αναταραχής ήταν η παλιά πρωτεύουσα της χώρας, η πόλη Νανκίν, όπου 5.000 φοιτητές αλλά και εργάτες διαδήλωσαν για έκτη συνεχή μέρα με συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και κατά της γραφειοκρατίας. Ακόμα λιγότερα τρένα, συγκεκριμένα μόλις 1/10, κυκλοφόρησαν σήμερα στη Γαλλία μετά την απόφαση των σιδηροδρομικών να συνεχίσουν την απεργία τους που άρχισε πριν από 10 μέρες. Εξάλλου, τα συνδικάτα των ναυτεργατών αποφάσισαν και αυτά να επεκτείνουν τις απεργίες τους με αποτέλεσμα να έχουν τώρα παραλύσει τα περισσότερα γαλλικά λιμάνια. Όλες αυτές οι απεργίες στις μεταφορές έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη Γαλλία, ειδικά σε μια περίοδο που οι Γάλλοι αναχωρούν μαζικά προς τα αλπικά φέρετρα για να κάνουν σκι. Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρωθυπουργός Ζακ Σιράκ ακύρωσε και αυτός τα σχέδιά του για μια εβδομάδα διακοπών και παραμένει σε επιφυλακή στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση. Μια ολόκληρη πτέρυγα ενός μεγάλου ξενοδοχείου στις Βαυαρικές Άλπες τεινάχθηκε κυριολεκτικά στον αέρα απόψε μετά από έκρηξη που οφείλεται σε διαρροή αερίου. Ο απολογισμός είναι 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες. Το ατύχημα συνέβη στο βαβαρικό αλπικό θέρετρο του Γκάμις Πάτενκίρχεν. Από αύριο, για να έρθουμε πάλι στα δικά μας, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση των καιρικών συνθήκων θα ακούσουμε τώρα από τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο. Θα να παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, αλλά σχετικά γρήγορα θα αρχίσει βελτίωση από τα δυτικά. Έτσι λοιπόν, στην αρχή θα έχουμε συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές, χιόνια θα πέσουν στις ορεινές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας και σε πολλές παιδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδοθούν στις νότιες, κυρίως θαλάσσιες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά και από τα δυτικά θα αρχίσει σταδιακή βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι στη δυτική Ελλάδα θα είναι βορειοδυτικοί μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή μέχρι 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι νοτιάδες μέχρι μέτρη, που και εδώ όμως θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέχρι και 7 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην κεντρική και βόρεια παιδινή Ελλάδα κατά μέσο όρο από 7 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 2 πάνω από το 0 και στην υπόλοιπη χώρα από 2 μέχρι 8 βαθμούς. Η Καλαμάτα στην αρχή θα έχει συννεφιά με παροδικές βροχές, πιθανόν και καταιγίδες, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι από νοτιάδες θα γίνουν βορειοδυτικοί μέτρη μέχρι ισχυρή μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 4 μέχρι 10 βαθμούς. Η Αττική θα έχει στην αρχή συννεφιά με παροδικές βροχές, χιόνια θα πέσουν για λίγο στα ορεινά και πιθανόν στα βόρεια προάστια, αλλά από το μεσημέρι κυρίως και μετά θα αρχίσει η βελτίωση. Οι άνεμοι θα πλέουν στην αρχή νότια ασθενείς, που και εδώ θα γίνουν βορειοδυτικοί μέτρη μέχρι ισχυρή, και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 1 μέχρι 6 βαθμούς, αλλά στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη. Η Θεσσαλονίκη θα έχει συννεφιά,
και αναμένεται να χιονίσει πρόσκαιρα, αλλά στη συνέχεια και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι από ασθενείς θα γίνουν βορειοδυτικοί μέχρι ισχυροί και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 4 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 2 βαθμούς πάνω από το 0. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.